Πριν σας δείξω ένα πολύ λουλουδιασμένο θέμα που θα σας αρέσει πάρα πολύ, προσωπικά αγαπώ πολύ τα λουλούδια και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα που θα σας δείξουμε, θέλω να μοιραστώ μαζί σας την απόλυτη καταξίωση που ένιωσα. Ήρθε ο κύριος Μπαμπινιώτης με τον κύριο Παπαδρόσα, ο οποίος θα παραδώσει ένα μάθημα και μου είπε ότι βλέπει αυτή την εκπομπή. Άρα, Βασίλη Γρηγορόπουλε, αν έχετε εγκρίνει, επικροτεί τα ελληνικά μας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να σας πω ότι το αγαπημένο στραγγιστό γιαουρτάκι από την Κρικρή, 2% και πλήρες, είναι αυτό που μπορείτε να καταναλώσετε και ταιριάζει σε κάθε συνταγή ζαχαροπλαστικής και μαγειρικής. Γιατί υποκαθιστά την κρέμα γάλακτο σε μια ωραία σαλτσούλα για μακαρονάκια. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε γλυκά. Μπορείτε να το φάτε ως πρωινό, ως απογευματινό, ως επιδόρπιο, με ξηρούς καρπούς, με μέλι, με γλυκό του κουταλιού. Γενικώς το γιαουρτάκι να το προτιμάτε σαν dip σε σάλτσες. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πλούσιο σε διατροφική αξία, σε θρεπτικά συστατικά, σε βιταμίνες και το συγκεκριμένο που είναι και από γάλα ημέρας είναι ό,τι το καλύτερο. Σας τα έχω πει για την Κρικρή. Μπείτε και στο www.krikri.gr για να δείτε όλες τις πληροφορίες και να καταλάβετε τι κάνει αυτό το γιαούρτι τόσο ξεχωριστό. Το γεγονός ότι οι φάρμες από τις οποίες παίρνουν το γαλατάκι οι άνθρωποι της Κρικρή, από τους κτηνοτρόφους που αρμέγουν την αγελάδα, είναι τόσο κοντά ώστε το γάλα να φτάνει την ίδια μέρα και να χρειάζεται μονάχα μία παστερίωση. Ένας από εσάς κάνει like στη φωτογραφία στο Instagram και κερδίζει δώρο. Ο Λευτέρης Σινιολάκης, ως κύριος, ήρθε και μας έδωσε πολύ ωραία λουλούδια. Αλλά αυτή η γαρδένια είναι μόνο η αρχή, γιατί έχεις κάνει το στούντιό μας κήπο, Λευτέρη μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι γεωπόνος, που σημαίνει ότι το έχεις σπουδάσει κιόλας. Δεν είναι απλά ακριβώς, η αγάπη σου στα λουλούδια. Και σκεφτήκαμε ένα ωραίο θέμα. Μιας και λίγο πολύ, οι άνθρωποι του σήμερα δεν έχουν πολύ χρόνο για να έχουν το άγχος του πόσο θα περιποιηθούν ή θα φροντίσουν ένα λουλουδάκι. Να δείξουμε τα λουλούδια της ακαμάτρας, δηλαδή τα λουλούδια που δεν χρειάζονται συστηματική περιποίηση και άγχος από την πλευρά μας. Πράγματι, ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έχει πολύ χρόνο, δίνει πολύ βαρύτητα στη δουλειά του, παραμελεί τον μπαλκόνι τον κήπο και θέλει φυτά τα οποία να είναι πιο ανθεκτικά, να μην θέλουν πολύ πότισμα, να μην θέλουν ιδιαίτερο κλάδεμα. Και γι' αυτό σας έχω φέρει εδώ κάποια φυτά να τα δείξουμε. Τα οποία είναι πολύ εντυπωσιακά, γιατί συνήθως οι άνθρωποι έχουν την αίσθηση ότι μια πρασινάδα είναι ανθεκτική σε έναν κλειστό χώρο, σε έναν ανοιχτό χώρο, χωρίς πολυπότισμα. Εδώ βλέπω ωραία λουλούδια, κυρίως, άνθη, χρώματα. Όντως, πράγματι, οι πρασινάδες είναι αυτές που είναι πιο ανθεκτικές στην ξηρασία. Αλλά υπάρχουν και κάποια λουλούδια τα οποία είναι βολβόδι και από κάτω έχουν αρκετή τροφή και νερό για να μπορέσουν να διατηρηθούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς νερό. Για κάνε μου μία εδώ ξενάγηση. Λοιπόν, στον μερικά κήπο από τα φυτά που είναι πάρα πολύ ανθεκτικά στο νερό και στον ήλιο είναι τα παχύφυτα. Παχύφυτα είναι η αλόη. Ναι. Που μπορούμε να την βάλουμε και στον ήλιο και αν την ξεχάσουμε και από νερό μία, δύο και τρεις εβδομάδες, δεν παθαίνει και κάτι. Οκ. Okay. Άλλο ένα πολύ ωραίο φυτό είναι. Αυτό αντέχει, παιδιά. Αυτή εδώ η ζάμια. Ο σκηνοθέτης μας, ο αγαπημένος μου, μου είχε στείλει κάποια στιγμή πριν 2 χρόνια ένα τέτοιο φυτό. Το έχω ακόμα, δεν έχει πάθει τίποτα. Αυτό το φυτό δεν παθαίνει τίποτα. Μπορεί να χαλάσει. Βρέ, δύο τηλεοράσεις του έχω δώσει τόσα χρόνια. Και εγώ. Θα σου έρθει φυτό και σένα φέτος, σταμάτα. Θέλω να πω ότι δεν παθαίνει τίποτα. Μη σου πω κάποια στιγμή εμένα μου κυτρίνεις επειδή το πότισα παραπάνω αυτό από ό,τι έπρεπε. Αυτό ακριβώς θέλω να πω και εγώ. Από το πολύ νερό μπορεί να χαλάσει. Ναι. Επίσης θα πρέπει να προσέξουμε να μην το βάζουμε σε πολύ μεγάλη γλάστρα. Αυτό είναι για και εσωτερικού λόγο. Χώρου, σωστά. Εγώ το έχω μέσα στο σπίτι. Είναι και εσωτερικού χώρου, αλλά μπορούμε να το βάλουμε και σε μια βεράντα η οποία είναι σκεπαστή. Σε δεν σκιά, έχει δηλαδή. Άμεσο ηλιακό φως. Λοιπόν, άρα αυτά αντέχουν που έχουμε εδώ στο αυτά τραπέζι. Πες μου ποια αντέχουν στον ήλιο και ποια θέλουν σκιά στον μπαλκόνι, στη βεράντα ή στον κήπο. Στον ήλιο αντέχει ο καλοκέφαλος και στην πολύ ξηρασία. Το ελίχρυσο, ναι. Το ερεμόφυλλο, το συνέτσιο, το δεντρολίβανο, η καρύσα, η οποία έχει και πολύ ωραίο λουλούδι και κάνει και έναν ωραίο καρπό, ναι. Ο οποίος τρώγεται. Και αυτά τα κόκκινα μου αρέσουν, αυτά θέλουν σκιά. Και αυτά τα κόκκινα αντέχουν στο λίγο νερό, αλλά θέλουν μέρος το οποίο να είναι σκιερό. Μάλιστα. Okay. Η κανσεολάρια, αυτά τα κόκκινα λέγονται γλοξίνιες. Αυτά τα ονόματα, θα μου πεις το έχεις σπουδάσει το αντικείμενο. Ο καθένας το είδος του. Και εγώ στα φυτά μου. Λοιπόν. Και από κάτω έχω φέρει κάποια φυτά, τα οποία. Με τρολάρουν για τις ερωτήσεις μου. Παιδιά, δεν τα θυμούνται όλοι απ' έξω και να τα έχεις σπουδάσει. Για έλα να μου δείξεις κι άλλα. Πάμε να δούμε. Και άλλα φυτά. Εδώ έχω φέρει ένα φοίνικα, λέγεται ρομπελίνος, ο οποίος είναι πολύ ανθεκτικός και στην ξηρασία και στον ήλιο. Αυτός δεν θέλει αλλαγή γλάστρας όμως. Όταν τα φυτά. Επειδή μεγαλώνει ο φοίνικας. Μεγαλώνει. Μεγαλώνει πάρα πολύ αργά, δηλαδή θα πάρει περίπου 5-6 πόντους ετησίως.
Δεν θα μας γίνει δηλαδή τεράστιο στο σπίτι μας. Καρίδα δεν θα βγάλει. Αυτός δεν βγάζει καρίδα. Είναι άλλος ο φοίνικας που βγάζει. Μάλιστα. Καρίδα. Είναι ο κοκοφοίνικας. Αυτός είναι ο Ρομπελίνος. Ο Ρομπελίνος. Αυτό το σκαθάρι που κάποια στιγμή ήρθε και στην Ελλάδα και κατέστρεψε όλους τους φοίνικες, υπάρχει ακόμα στη χώρα μας. Αυτό το σκαθάρι υπάρχει ακόμα. Έχει μεταφερθεί, έχει πάει και σε άλλα φυτά. Μπαίνει μέσα στο φοίνικα από την καρδιά από εδώ. Ναι. Ισχωρεί μέσα στον κορμό, ξεκινάει, του τρώει εσωτερικά όλο τον κορμό και μετά βλέπουμε μία μάραση στα φύλλα από πάνω, σαν να είναι ξερός. Αυτό μπορείς να το προλάβεις κάπως ή άμα μπει μέσα στο σκαθάρι. Υπάρχουν οδηγίες από τις νομαρχίες και από το Υπουργείο Γεωργίας για να γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί, τις οποίες μπορούν να τη βρουν όποιος ενδιαφέρεται στο διαδίκτυο ή να ρωτήσει τους τοπικούς γεωπόνους. Είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν το συζητώ. Και κάποια στιγμή είναι... όλη την Αττική τουλάχιστον έβλεπες, δηλαδή μισή φοίνικες καταστράφηκαν. Καλό είναι που βλέπουμε συμπτώματα να ρωτήσουμε κάποιο γεωπόνο. Να σε ρωτήσω κάτι για τη βουκαμβίλια. Η βουκαμβίλια μου αρέσει πάρα πολύ και παρατηρώ πολλές φορές σε σπίτια στα νησιά κυρίως, που δηλαδή έρχεται και απλώνεται σε μπαλκόνια, είναι ένα αρχιτικό φυτό και μπορεί να απλωθεί σε τεράστια έκταση. Λοιπόν, πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, είναι η σωστή βουκαμβίλια που πρέπει να διαλέξουμε? Είναι ένα φυτό που είναι χαρακτηριστικό για τα νησιά μας. Ναι. Άρα, αφού ευδοκιμήσει όλα μας τα νησιά, σημαίνει ότι θέλει ξηρικό περιβάλλον, δεν θέλει ήλιο πολύ, δεν θέλει πολύ νερό. Mm-hmm. Και θέλει χώμα το οποίο να είναι κόκκινο. Κόκκινο. Δεν θέλει δηλαδή ανάλαφρο, δεν θέλει κομπόστα, δεν θέλει κοπριά. Μάλιστα. Θέλει κοκκινό χώμα. Μπορούμε να τις κάνουμε δύο λιπάνσεις την άνοιξη, δύο λιπάνσεις το φθινόπωρο, για να μας έχει μεγάλες βλαστήσεις και έντονη ανθοφορία και πολύ περιορισμένο το νερό. Άρα, για να συνοψίσουμε, στο τραπέζι έχουμε αυτά τις ακαμάτρας που δεν θέλουν πολύ περιποίηση, τα πιο πράσινα δεν θέλουν και ήλιο, αυτά με τα λουλουδάκια θέλουν σκιά. Από τα κάτω έχουμε κάποιο ανθεκτικό. Από τα κάτω. Ανθεκτικό έχουμε το ροδάνθεμο, που είναι αυτή εδώ η Μαργαρίτα, η οποία έχει πάρα πολύ ωραία κίνηση στον αέρα. Όταν φυσάει, κουνιούνται πάρα πολύ ωραία τα λουλούδια της. Είναι δίπλα η καμπανούλα, η οποία έχει πολύ έντονη ανθοφορία τώρα την άνοιξη και θέλει και λίγο νερό. Ναι. Και αντέχει και στον ήλιο και σε σκιερά μέρη. Ναι. Εδώ πέρα είναι ο υβίσκος της Χαβάης που λέμε. Ο υβίσκος, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου θυμίζει λίγο ταινία. Έτσι, ισπανική. Ο οποίος είναι πάρα πολύ ανθεκτικός στον ήλιο, θέλει το νεράκι του. Και η αζαλέα, το η αζαλέα είναι ένα φυτό το οποίο αντέχει, αντέχει πολύ. Αλλά θέλει σκιά. Θέλει σκιερά μέρη και θέλει ένα χώμα, ένα υπόστρωμα από το οποίο να έχει χαμηλό pH. Τώρα αυτές είναι πληροφορίες που έχεις. Θα είναι μια... Δηλαδή όταν κάποιος θέλει να τη μεταφυτέψει, καλό είναι εκεί που αγοράσει το χώμα να πάρει λοιπόν, το κατάλληλο. Για έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να έχει το άγχος της περιποίησης του φυτού, τι πρέπει να αποφύγει από αυτά που μου έχει φέρει, δηλαδή τα πιο ευπαθή από αυτά που έχουμε εδώ? Ό,τι έχει μεγάλο λουλούδι και έντονο πρέπει να το αποφύγει. Όπως? Πάμε... Ορτανσία. Εντάξει. Μπορεί και να προσαρμοστεί βέβαια στον χώρο. Καλό θα ήταν να το δοκιμάσει κάποιο. Δηλαδή μπορεί να βάλει μια ορτανσία και να του προσαρμοστεί καλά και να του ευδοκιμήσει. Άμα δεν το ποτίσει, πώς θα προσαρμοστεί. Άμα δεν το ποτίσει, εντάξει, δεν θα γίνει κανένα φυτό. Θέλουν το νεράκι του. Αλλά σε κάθε μπαλκόνι, σε κάθε χώρο, κάποιο φυτό που μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον υπόλοιπο μπορεί κόσμο, να ευδοκιμήσει, μπορεί να ευδοκιμήσει και να προσαρμοστεί και να γίνει ωραίο. Τα πιο ανθεκτικά πάμε σε αυτά που είναι εδώ πάνω στο τραπέζι. Και αυτό μου αρέσει, που είναι και λίγο σαν κάκτος. Αυτό είναι στην οικογένεια της μυρτιάς. Είναι σαν μυρτιά το φύλλωμά της. Τέλεια. Λέγεται λεπτόσπερμα και έχουμε δύο αποφρώσεις. Λευτέρη μου, τι να πω, μας έκανες κήπο το στούντιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με κληρώσεις.